Γεια σε όλους και όλες, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα try on haul. Έχω κάνει διάφορες αγορές σε ρούχα και αξεσουάρ. Θα σας δείξω αρκετά πραγματάκια. Τα περισσότερα από αυτά τα πήρα την περίοδο των εκτόσεων. Κάποια όμως τα πήρα και πριν τις εκτόσεις. Αλλά πιστεύω ότι μπορείτε ακόμα να τα βρείτε στα καταστήματα. Έχω να σας δείξω, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα. Από BSB, από Zara, από Shein, από Stradivarius. Έχω να σας δείξω παπούτσια, έχω να σας δείξω τσάντες, κάποια αξεσουάρ. Γενικότερα έχω κάνει πολλές αγορές το τελευταίο διάστημα. Και για να μην μακρηγορώ, πάμε να ξεκινήσουμε με το βιντεάκι. Για να μην γίνει μόνο το βίντεο τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ, παπούτσια, θα σας τα δείξω λίγο μπερδεμένα για να έχουμε έτσι ποικιλία και θα ξεκινήσω με ένα σύνολο που έφτιαξα από BSB και Lean και τα δύο τα πήρα στις εκτόσεις. Το τοπάκι είναι crop και είναι από τα BSB, έχει χρυσές λεπτομέρειες και το χρώμα του είναι αυτό που αγαπώ το καλοκαίρι, το ρόζ της πούδρας. Γενικότερα εγώ είμαι πολύ του λευκού και του κρέμ για το καλοκαίρι. Οι λεπτομέρειες αυτές πραγματικά είναι υπέροχες. Αυτό έχει τους ώμους από έξω και είναι τόσο κολακευτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Το συνδυάσα με μια φούστα jean από τα Lean, είναι αυτή εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ μίνι, αλλά δεν τη λες και μακριά, έρχεται πάνω από το γόνατο. Στο τέλος έχει διάφορες λεπτομέρειες με κροσάκια και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μαλακό το ύφασμα. Και αυτά τα δύο τα πήρα με μείον 50% από ένα κατάστημα στην Έδεσα. Είδα όμως ότι μπορείτε να τα βρείτε τόσο online όσο και στα καταστήματα BSB και Lean της Θεσσαλονίκης. Για τις Αθήνας δεν ξέρω, γιατί εγώ Θεσσαλονίκη πήγα αγορά. Θα περάσω σε αγορές από το Zara. Τις έχω κάνει σε ένα διάστημα 3 μηνών και θα σας δείξω ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Και θα ξεκινήσω με τα παπούτσια, τα οποία είναι η πιο πρόσφατη μου αγορά και δεν μου άρεσαν εδώ καθόλου. Πήρα αυτό το ποτάκι, το οποίο έχει μύτη μπροστά. Όταν το βλέπεις στο πλαϊνό λες, ένα ωραίο ποτάκι για το χειμώνα. Αλλά όταν το βλέπεις έτσι, σου κάνει λίγο παλιακό το στυλ. Νομίζω ότι είναι αρκετά μυτερό και επειδή φοράω 40 νούμερο, φαίνεται λίγο παλιακό. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσω, παρόλα αυτά το πήρα μόνο 10 ευρώ από το online shop του Zara. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω κάποιες πιο παλιές αγορές από το Zara. Όλα αυτά τα ρούχα τα έχετε δει φορεμένα στο lookbook που σας είχα κάνει όταν ακόμα ήμουν στη Λέρο. Δεν ξέρω γιατί το έχετε δει εκείνο το βίντεο, αλλά θα σας το αφήσω κάπου εδώ να πάτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά στο μοντάζ και όλο το lookbook το γύρισα σε διάφορα τοπία της Λέρου και γενικότερα είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι κάτι γυαλιά σε στυλ cat eye. Σε κάποιες κοπέλες δεν αρέσουν καθόλου αυτά τα γυαλιά, σε κάποιες άλλες όμως αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα θεωρώ πολύ στυλάτα. Λοιπόν, αυτά κοστίζουν 16 ευρώ και από ό,τι είδα στο site του Zara δεν έχουν βγει στις εκτόσεις. Δεν ξέρω αν μου πηγαίνουν, παρόλα αυτά δίνουν σίγουρα στυλ στο outfit της ημέρας. Και θα συνεχίσω με ένα crop top πολύ οικονομικό. Και πρόκειται για αυτό το λευκό τοπάκι, το οποίο, παιδιά, είναι βαμβακερό και το οποίο το πήρα 2 φορές κατά λάθος. Το φόρεσα πάρα πολύ. Το κράτησα και το δεύτερο γιατί, εντάξει, κόστιζε μόνο 6 ευρώ, οπότε δεν θεώρησα ότι πρέπει να το επιστρέψω και ότι έδωσα πάρα πολλά χρήματα για να το πάρω. Είναι πολύ βολικό γιατί ταιριάζει τόσο με τζίνο όσο και με παντελόνες, με φούστες και γενικότερα με πολλά outfits. Θα συνεχίσω με κάτι που αγόρασα από τα παιδικά του Zara. Εγώ γενικότερα μπαίνω στο 14 νούμερο των παιδικών του Zara. Πήρα αυτήν εδώ την κόκκινη μπλούζα, η οποία κάνει σαν rip και μου αρέσει πολύ το ύφασμα αυτό. Το μανικάκι έρχεται σε αυτό το σημείο και είναι το μανίκι κιμονό, όπως λένε εδώ αυτήν την ραφή, γιατί η μανικοκόλληση έρχεται λίγο πιο κάτω και αυτή εδώ η γραμμή κολακεύει τα περισσότερα σώματα. Τώρα το γεγονός ότι έχει το μανίκι πιο κάτω πολύ πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι σε μένα κάτσε πάρα πολύ καλά αυτό το μπλουζάκι. Βέβαια με τη ζέστη που έχει το τελευταίο διάστημα αυτό δεν τον πολύ φοράω, γιατί έχετε πολύ ψηλά στο λαιμό και δεν μπορώ γενικότερα να φοράω πολλά ρούχα όταν έχει πολύ ζέστη. Παρόλα αυτά, στην αρχή του καλοκαιριού το φόρεσα πάρα πολύ και το ευχαριστήθηκα. Θα το βρείτε στο Zara Kids όπως σας είπα.
και θα τελειώσω με μία τσάντα που πήρα από το Zara και αυτή την τέταρτη στο lookbook. Πρόκειται για αυτήν εδώ την backpack σε λευκό χρώμα. Ήθελα μία τσάντα όταν ήμουν στη Λέρο η οποία να έχει μέσα χώρο, γιατί δεν είχα πάρει μαζί μου πολλά πράγματα. Αυτή είχε αρκετό χώρο και χωρούσε μέσα και βιβλία. Με βόλεψε πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να φορεθεί και με λίγο πιο καλά ρούχα λόγω του στυλ της. Είναι λίγο πιο τετραγωνισμένη, μπορείς να την κρατήσεις και με το λουράκι που έχει εδώ κάπως έτσι, οπότε και αυτή συνδυάζεται με πάρα πολλά outfits. Αυτή μπορείτε να τη βρείτε στα εκπτωτικά προϊόντα που υπάρχουν στο Zara. Θα συνεχίσω με αξεσουάρ και θέλω να σας δείξω τα γυαλιά που φοράω. Είναι παιδιά από το Firmo. Εγώ γενικότερα έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με γυαλιά από το Firmo. Σας είχα δείξει και πέρυσι ένα σχέδιο το οποίο ήταν αυτό εδώ. Φέτος το Firmo ξαναεπικοινώνησε μαζί μου για να μου δώσει καινούργια γυαλιά και να σας τα δείξω. Προτίμησα ένα πιο cut eye, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ. Νομίζω ότι μου ταιριάζει πολύ περισσότερο από το στρογγυλό που είχα πέρυσι. Να βάλω λίγο και το στρογγυλό να το δείτε. Αυτό που είχα πέρυσι είναι αυτό. Τα φόρεσα πάρα πολύ αυτά τα γυαλιά, τα κατευχαριστήθηκα να σας πω την αλήθεια και κάθε μέρα και στον υπολογιστή. Εγώ γενικότερα δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ πρόβλημα με το Firmo και τα γυαλιά τους μου βγήκαν πάρα πολύ καλά. Η διαδικασία για να παραγγείλετε είναι πάρα πολύ απλή, γιατί με είχατε ρωτήσει κάποιες κοπέλες πέρυσι. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε τη μοιοπία σας και τον αστιγματισμό σε περίπτωση που έχετε αστιγματισμό. Και στη συνέχεια να μετρήσετε το κέντρο των ματιών σας με ένα χάρακα, μία μεζούρα και να τοποθετήσετε στην αντίστοιχη περιοχή. Στη συνέχεια βάζετε τα στοιχεία σας και η παραγγελία ολοκληρώνεται. Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε διάφορους φακούς, είτε με φίλτρα είτε και με χρώμα, δηλαδή να πάρετε γυαλιά ηλίου με πρεσβειοποία ή μοιοπία αντίστοιχα. Το γυαλί του είναι καταπληκτικό, δεν με ενοχλεί, ίσα ίσα μου φαίνεται πάρα πολύ ξεκούραστο στα μάτια. Η σκελετή τους είναι αρκετά οικονομική και έχω ένα εκπτωτικό κωδικό για το Firmo με τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε 2 ζευγάρια γυαλιών στη τιμή του ενός. Λέω να συνεχίσω με ένα δώρο που μου πήραν από τα Admiral, το οποίο σίγουρα μπορείτε να το βρείτε ακόμα στα καταστήματα. Τα Admiral τώρα στις εκπτώσεις έχουν μείον 50% και μου πήραν δώρο αυτήν εδώ τη φόρμα σε αυτή την απόχρωση που αγαπώ. Αυτή σίγουρα θα τη φορέσω το χειμώνα, γιατί εγώ το καλοκαίρι δεν φοράω μακριά παντελόνια. Στο κάτω μέρος έχει λάστιχο, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Το ύφασμα είναι πάρα πολύ μαλακό και γενικότερα εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα πράγματα από τα Admiral. Πάντα τα ευχαριστήμαι και τα φοράω πάρα πολύ, τόσο καθημερινά όσο και στο γυμναστήριο. Λοιπόν, θα σας πάω σε πράγματα που πήρα από το H&M. Θέλω να σας δείξω βασικά το μαγιό για το οποίο με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές κοπέλες στο Instagram. Λοιπόν, πήρα ένα μαγιό τον Μάιο, το οποίο όμως δεν ξέρω αν μπορείτε ακόμα να το βρείτε στο H&M. Πήρα αυτό εδώ το σχέδιο, το κάτω μέρος του είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό το υλικό, έχει χρυσές λεπτομέρειες και έντονο λάστιχο και το πάνω μέρος του έρχεται σαν μπουστάκι. Το πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο από το νούμερό μου για να πιάνει μεγαλύτερη επιφάνεια εδώ στο στήθος και να στρώνει καλύτερα. Εγώ παλιότερα δούλευα σε γνωστή αλυσίδα με εσώρουχα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι παίζει με τις cups και τη στρώνει στο κάθε σωματότυπο. Εμένα αυτή η γραμμή μου έστρωσε πάρα πολύ. Αυτό μοιάζει σαν μπουσάκι, κατεβαίνει και λίγο πιο κάτω, με αποτέλεσμα να κάνει το σώμα μου να φαίνεται πιο λεπτό, το στήθος μου πιο πλούσιο από ότι είναι και γενικότερα με κολακεύει πάρα πολύ αυτή η γραμμή. Είναι πάρα πολύ μοδάτο, πάρα πολύ στυλάτο. Αν βρω link από αυτό το μαγιό θα σας αφήσω οπωσδήποτε στην περιγραφή της λεπτομέρειας για να ρίξετε μια ματιά. Και στη συνέχεια πήρα 2 στέκες, η μία είναι αυτή εδώ και έχει πάνω λουλουδάκια και η άλλη είναι αυτή εδώ που έχει κάποια αυτάκια με λουλουδάκια. Αυτές τις 2 στέκες τις πήρα από το τμήμα με τα παιδιά και θέλω να σας δείξω ένα υπερτέλειο μαγιό που βρήκα στα Stradivarius. Είναι ολόσωμο και πρόκειται για αυτό εδώ το μαγιό. Λοιπόν, έχει άνοιγμα εδώ στη κοιλιά και πίσω. Δεν έχει καθόλου επένδυση, παρόλα αυτά μου στρώνει καταπληκτικά. Εδώ στη μέση έχει έναν κόμπο που αυτό είναι το σχέδιό του και πίσω είναι λίγο πιο παρτό. Δεν είναι Brazilian αλλά είναι παρτό, δεν είναι δηλαδή αρκετά μεγάλο. Αγαπώ την απόχρωσή του, αγαπώ το σχέδιό του. Ήταν πολύ οικονομικό, το βρήκα όπως σας είπα στα Stradivarius μόνο 8 ευρώ.
Και αφού μιλάμε για προϊόντα θαλάσσης, θέλω να σας δείξω μία τσάντα που πήρα από την Λέρο και είναι έτσι πολύ μπόχο και μου αρέσει πάρα πολύ για τις διακοπές. Είναι αυτή εδώ η τσαντούλα, η οποία έχει μέσα αρκετό χώρο. Μπορείς να την πάρεις και να την βάλεις μέσα στη τσάντα θαλάσσης σου. Μπορείς να την πάρεις και να την έχεις γενικότερα είτε στην παραλία είτε στη βόλτα σου στις διακοπές. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ την πήρα και στην παραλία γιατί μέσα έβαλα μία πετσέτα το αντιλιακό μου λεφτά κλειδιά και πήγα για μπάνιο. Είναι τέλειο σχέδιο, πολύ fashion. Και αφού μιλάμε για τσάντες, θέλω να σας δείξω μία τσάντα που πήρα από ένα κατάστημα της Λέρου και σίγουρα μπορείτε να την βρείτε σε διάφορα μαγαζιά με αξεσουάρ. Είναι αυτό εδώ το τσαντάκι, το οποίο έχει ένα κορδονάκι σε μαύρη απόχρωση που αν θέλεις το μαζεύεις και κάνεις αυτό το τσαντάκι μικρό και πιο βραδινό. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του, έχει αρκετό χώρο μέσα. Είναι της εταιρείας Achilles Accessorize. Έχει και μία φουτίτσα στο πλαϊνό. Όπως βλέπετε γενικότερα προτιμώ να παίρνω ρούχα τα οποία μπορούν να φορεθούν όλες τις ώρες. Είμαι αυτού του στυλ εγώ. Θα συνεχίσω με μία αγορά που έκανα από το ASOS. Λοιπόν, όταν μπήκα στα Greek Face Awards, η Βάνα Παπαδοπούλου φορούσε ένα τέλειο φόρεμα και είδα την επόμενη μέρα ότι το είχε πάρει από το ASOS. Μπήκα και είδα την εταιρεία και παιδιά, πήρα και εγώ αυτό το φόρεμα. Είναι τέλειο, το πήρα να σας πω την αλήθεια για την εβδομάδα του γάμου της αδερφής μου, γιατί θα έχουμε κόσμο στο σπίτι και θα ήθελα να είμαι έτσι λίγο πιο καλαντημένη. Λοιπόν, είναι κοντό και έχει σκίσιμο, είναι απλά φοβερό. Το μόνο που με χάλασε λιγάκι είναι το βαθύ του ντεκολτέ, γιατί εγώ δεν έχω γενικότερα πολύ στήθος και αυτό κατεβαίνει μέχρι εδώ, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βάλω από μέσα κάπ σιλικόνης και θα το φορέσω έτσι δηλαδή με κάπς. Είναι πραγματικά καταπληκτικό φόρεμα. Αυτή η εταιρεία, η Love Triangle, είναι αυστραλέζικη από ό,τι είδα στο ASOS και παιδιά, έχει καταπληκτικά κομμάτια. Θα σας αφήσω link από κάτω να ρίξετε μια ματιά γιατί αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το βρείτε. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να βρείτε σίγουρα άλλα καταπληκτικά κομμάτια από εκεί. Λέω να συνεχίσω με παπούτσια και πήρα κάποια παπούτσια από ένα κατάστημα στην Βενιζέλου της Θεσσαλονίκης. Πήρα ένα πάρα πολύ απλό και κομψό πέδιλο. Είναι αυτό εδώ, είναι πολύ στη μόδα αυτό εδώ το στυλ φέτος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό. Πρόκειται για 12 πόντους στυλέτο και εγώ τα περπατάω άνετα σε καλό δρόμο. Τώρα, σε δρόμους με πέτρες και πλακόστρωτα, πολύ πιθανόν να φάω καμιά βούνα με αυτά τα παπούτσια. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσαν πάρα πολύ στο πόδι μου και τα βρήκα πολύ οικονομικά στο κατάστημα από όπου τα αγόρασα. Νομίζω ότι είναι αρκετά basic το σχέδιο και μπορούν να φορεθούν με πάρα πολλά ρούχα. Για την ακρίβεια όμως εγώ τα αγόρασα για να τα φορέσω με το φόρεμα από το ASOS που σας έδειξα. Και θα συνεχίσω πάλι με πέδιλα και θέλω να σας δείξω άλλο ένα ζευγάρι που αγόρασα. Πρόκειται για αυτά τα μαύρα πέδιλα τα οποία έχουν πάτο. Δεν είναι ακριβώς πλατφόρμα, έχουν πάτο σε όλη την επιφάνεια και είναι πάρα πολύ άνετα και πάρα πολύ μαλακά. Εγώ αυτά τα πήρα από την Λέρο, αλλά είδα ότι υπάρχουν και στην αλυσίδα Thomas. Είναι πραγματικά πολύ άνετα και ταιριάζουν με πάρα πολλά ντυσίματα, τόσο καθημερινά outfits όσο και πιο βραδινά. Γι' αυτό το λόγο ψωνίζω τέτοιου είδους πράγματα και εγώ, γιατί δεν μπορώ να περιορίζομαι, θέλω τα πράγματά μου να συνδυάζονται πολύ εύκολα και όπως βλέπετε τα χρώματα που επιλέγω είναι μαύρο, beige, είναι δηλαδή πολύ basic χρώματα. Θέλω να συνεχίσω με αγορές από Shein και θα σας δείξω δύο ρούχα τα οποία τα είδατε στο lookbook που σας έκανα. Πρόκειται για δύο ρούχα τα οποία, παιδιά, τα έχω φορέσει τόσο πολύ και τα έχω κατευχαριστηθεί, γι' αυτό και σας τα δείχνω. Το ένα είναι μία ολόσωμη φόρμα σε μουσταρδί απόχρωση. Οι ώμοι βγαίνουν από έξω και καταλήγει σε zip kilot. Είναι τόσο άνετο αυτό το ρούχο. Το έχω κατευχαριστηθεί τόσο πολύ. Το φοράω ξανά και ξανά. Στη μέση έχει ένα ζωνάκι και το ύφασμα είναι πολύ δροσερό. Το άλλο που θέλω να σας δείξω από Shein είναι η ολόσωμη φόρμα την οποία φορούσα στο lookbook, στο πλάνο με το εγκλισάκι. Έχω και μια φωτογραφία στο Instagram αυτή. Πρόκειται για αυτήν εδώ την φόρμα που έχει κάτι φύλλα σαν σχέδιο. Εγώ γενικότερα αγαπώ αυτό το print
και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Η πλάτη πίσω είναι όλη ανοιχτή, αλλά μπορείς να βάλεις σουτιέν το οποίο κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά. Δηλαδή, εγώ βολεύω με ένα strapless το οποίο το κατεβάζω εγώ πιο κάτω και έτσι είμαι μια χαρά. Μπροστά κάνει λίγο κρουαζέ το σχέδιο και έχει ρυθμιζόμενη τυράντα για να την βάλεις σε όποιο σημείο θέλεις. Και αυτή την παντελόνα την κατευχαριστήθηκα. Και αυτό το ύφασμα είναι πολύ δροσερό, είναι αρκετά λεπτό. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Και θα σας δείξω άλλο ένα σετάκι που έφτιαξα από το Shein. Και αυτό μου το έστειλε το Shein. Το πρώτο είναι αυτό το μπλουζάκι το οποίο το έχω ερωτευτεί. Το ύφασμα είναι τόσο καλό, μοιάζει πραγματικά με πολύ ακριβό υλικό. Είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν είναι καθόλου ζεστό, παρόλο που μοιάζει κάπως σαν πλεκτό. Έχει αυτά τα κουμπάκια εδώ και γενικότερα αυτά τα τοπάκια μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Εννοείται ότι το διάλεξα σε λευκό χρώμα, δεν θυμάμαι αν έβγαινε σε άλλα χρώματα στο Shein. Θα σας έχω παρόλα αυτά links από όλα τα πράγματα που σας δείχνω κάτω στο κουτί πληροφοριών για να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Και το συνδυάζω με αυτό το σορτσάκι από Shein, το οποίο το έχω πάρει σε small νούμερο. Είναι λίγο πιο ψηλόμεσο, αλλά όχι πολύ πολύ ψηλόμεσο. Μου αρέσει γιατί είναι σταθερό το ύφασμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ελαστικό και δεν κόβει εδώ στα πόδια. Το ευχαριστιέμαι, αυτό το print μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ πρακτικό για τα ξόπλατα φορέματα και γενικότερα για τα ανοιχτά ρούχα. Πήρα κάποιες κάψεις από τα Δημήσιμη, είναι καινούριο προϊόν αυτό, κοστίζει 22,90 και δείτε λίγο την φιλοσοφία του. Έχει ελαφριά ενίσχυση από μέσα, η οποία έχει κόλλα για να κολλήσει πάνω στο σώμα. Και στο πλαϊνό έχει σιλικόνη η οποία φτάνει περίπου μέχρι εδώ. Με αποτέλεσμα η πλάτη να μένει κενή, δεν χρειάζεται να αγοράσεις κάψ σιλικόνης γιατί το σουτιέν εννοείται ότι στρώνει πολύ καλύτερα από τις κάψ. Έχει βάθει ντεκολτέ, οπότε ενδείκνεται και για φορέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλο άνοιγμα μπροστά και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Εγώ πήρα το νούμερο 2, δηλαδή το 75B, αυτό φοράω γενικότερα στα σουτιέν. Και αυτό πήρα. Λοιπόν, στη συνέχεια θέλω να σας δείξω κάτι παπούτσια που πήρα από τα Μικάτο. Σας είχα κάνει ένα poll στο Instagram με δύο σχέδια για να με βοηθήσετε στο να διαλέξω και οι περισσότερες είχατε διαλέξει αυτό που πήρα. Πήρα αυτό εδώ το παπούτσι, το οποίο είναι σε rose gold, είναι 12 και έχει μπροστά πάτο. Είναι το πιο σταθερό παπούτσι που έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου. Πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ άνετα. Μου αρέσει πολύ το rose gold. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτά ήταν τα πράγματα που αγόρασα αυτό το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να σας άρεσε και να πήρετε διάφορες ιδέες για τις επόμενες αγορές σας. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like στο βιντεάκι. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα έχουμε πολύ σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Love you guys! Φιλάκια πολλά!